Ό,τι είναι ο πατέρας. Μία ουσία έχουν. Μία ουσία υπάρχει. Δεν υπάρχουν τρεις θείες ουσίες για να έχουμε τρεις θεούς. Μία θεία ουσία υπάρχει. Μία θεότης υπάρχει. Ένας θεός υπάρχει. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο πατέρας έχει όλη τη θεία ουσία. Είναι ο Θεός. Με μοναδική έννοια. Γιατί μία είναι η ουσία. Γι' αυτό λέμε με μοναδική έννοια. Ο Υιός είναι ολόκληρη η θεία ουσία, ολόκληρη θεότης, ένας Θεός υπάρχει, ο Χριστός είναι. Το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης ο μοναδικός Θεός, διότι έχει αυτή τη μία ουσία ολόκληρη. Έννοιες θεολογικές πρέπει να τις ξεκαθαρίσουμε στα μυαλά μας, για να μην έρχονται οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και μας κάνουν τον έξυπνο. Τρία πρόσωπα, αλλά ένας. Γιατί ένας Θεός? Διότι τα τρία πρόσωπα στηρίζονται σε μία ουσία. Δεν είναι τρεις ουσίες. Αν ήταν τρεις ουσίες, θα ήταν τρεις θεοί. Μία ουσία. Και κάθε πρόσωπο έχει ολόκληρη τη θεία ουσία. Συνεπώς είναι ολόκληρος, και επειδή είναι μία η θεότης, ένας Θεός, κάθε πρόσωπο έχει, είναι ο ένας Θεός. Έχει τη θεότητα με μοναδική έννοια. Ο Χριστός μας σώζει όχι μόνο διότι είναι Θεός, αλλά και διότι είναι άνθρωπος. Μας σώζει από τι, είπαμε, από τις αμαρτίες μας. Το θα πει σωτηρία. Μας σώζει από τις αμαρτίες μας. Χωρίς άφεση αμαρτιών σωτηρία δεν νοείται. Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, κανονικά έπρεπε να μας τιμωρήσει, να μας κολλάσει με αιώνια κόλαση. Έτσι έπρεπε κανονικά να κάνει ο Θεός, επειδή είναι δίκαιος. Αλλά επειδή έχει αγάπη, ευσπλαχνία, φιλανθρωπία, λοιπόν, τι έκανε? Απαιτούσε η δικαιοσύνη του να τιμωρηθούμε? Τιμώρησε τον Υιόν του αντί για μας. Αυτή είναι η έννοια, αδελφοί μου, των παθών του Κυρίου. Έπρεπε εμείς να τιμωρηθούμε και αντί για μας τιμωρήθηκε ο Χριστός. Αλλά για να τιμωρηθεί ο Χριστός δια θανάτου, έπρεπε να γίνει άνθρωπος. Η θεότης δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος πεθαίνει. Το ανθρώπινο σώμα πεθαίνει. Να θυμηθούμε τώρα επικαίρως, γιατί γιορτάζομαι επί τα πολύ λίγες ημέρες τα πάθη του Κυρίου, να θυμηθούμε, αδελφοί μου, μερικά χωρία και πάντοτε να τα ενθυμούμεθα. Κάθε μέρα τρώμε ψωμί, τον που χτίσαμε. Κάθε μέρα τρώμε διάφορα φαγητά που επαναλαμβάνονται. Τα μπουχτίσαμε? Όχι. Έτσι δεν θα μπουχτίζομαι και την πνευματική τροφή, τα χωρία της γραφής. Ο Ισαΐας, σύμφωνα με την πιο συγκινητική προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης για τα πάθη του Μεσσία του Χριστού, ο Ισαΐας, όταν είδε το Μεσσία να βασανίζεται, νόμισε ότι ο Μεσσίας βασανίζεται διότι τιμωρείται από το Θεό για αμαρτίες του. Και εμείς, λέει, νομίσαμε ότι βρίσκεται σε βασανισμό από το Θεό, εν πόνο και εν πληγή και εν καπώση. Αλλά έλαβε την πληροφορία ως θεόπνευστος που ήταν ο προφήτης ότι δεν βασανιζόταν για δικές του αμαρτίες. Ο ίδιος δεν είχε αμαρτίες. Αμαρτία νου και ποίησε, που δεν βρέθη δόλος, δεν βρέθηκε κακός στο στόμα του.
δεν αμάρτησε ούτε με έργα ούτε με λόγια. Ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Αυτός λέει βαστάζει επάνω του τις δικές μας αμαρτίες και για μας βασανίζεται. Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτών. Το μόλοπι αυτού ημείς η άθιμεν. Οι αντωνυμίες έχουν έμφαση πάνω σε αυτόν τον Μεσσία, τον Πάσχοντα δούλο του Κυρίου. Υπάρχει παιδεία, βασανισμός, πέδευση, βασανισμός για τις δικές μας αμαρτίες. Παιδεία ειρήνης ημών, για τη δική μας ειρήνη. Εδώ ειρήνη σημαίνει θεραπεία, υγεία. Για τη δική μας θεραπεία, για τη δική μας υγεία. Το μόλοπι αυτού ημείς η άθιμεν. Με το τραύμα το ειδικό του εμείς θεραπευθήκαμε. Άλλος υπέστη την εγχείρηση και άλλος έλαβε τη θεραπεία. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Τον μη γνώντα αμαρτίαν υπερ ημών αμαρτίαν επίησε. Ο Θεός Πατέρας τον Υιό του που δεν γνώριζε την αμαρτία, δεν γνώρισε την αμαρτία, είναι αναμάρτητος. Ο Αυστραλίας υπημών από τους ιεράρχες ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός και έχει λυσάξει ελαντίον μου. Κάνω μια παρέκβαση, έχει μια εφημερίδα, τι δεν γράφει αυτές τις ημέρες ελαντίον μου? Τι δεν γράφει? Λοιπόν, αυτός ο Κύριος που έπρεπε ο κύριος Βαρθολομαίος αμέσως να τον εκθρονήσει. Γιατί δεν τον εκθρονίζει, ο λαός καταλαβαίνει, έχει μυαλό. Γιατί οι ασεβείς παραμένουν στους θρόνους και δεν τους κλονίζει κανείς, καταλαβαίνει ο λαός, δεν τρώει κοτόχορτο. Τον μη γνώντα αμαρτίαν, λέει ο Παύλος, υπερ ημών αμαρτίαν επίησε. Το Χριστό που δεν γνώρισε την αμαρτία, ούτε προπατορικό αμάρτημα είχε, διότι γεννήθηκε εκ Παρθένου, άνευ σπέρματος ανδρός, ούτε προσωπική αμαρτία είχε. Αναμάρτητος και ως Θεός και ως άνθρωπος, ο μόνος αναμάρτητος. Το Χριστό που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός Πατέρας τον έκανε αμαρτία. Με ποια έννοια? Τον φόρτωσε τις δικές μας αμαρτίες και τιμωρήθηκε, καταδικάστηκε, σταυρώθηκε, πέθανε σαν να ήταν ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, επειδή φορτώθηκε τις δικές μας αμαρτίες. Να αναφέρω ένα ακόμη χωρίο του Αποστόλου Παύλου που αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, της πιο θεολογικής επιστολής. Αυτό θέλω να το προσέξετε ιδιαιτέρως, γιατί έχουμε κάποιες διαφορές με νεοορθόδοξους, λοιπόν, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν για δικαιοσύνη Θεού. Δεν θέλουν να ακούσουν. Λοιπόν, πριν το αναφέρω αυτό το χωρίο, τι έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο, τι είπε ο Χριστός? Που κύλθον διακονηθήν, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή μου λύτρων αντίπολων. Δεν ήρθα να υπηρετηθώ από τους ανθρώπους, ήρθα να υπηρετήσω τους ανθρώπους και να προσφέρω τη ζωή μου σαν λύτρο, να εξαγοράσω τους πουλούς, την ανθρωπότητα εννοεί. Να εξαγοράσω την ανθρωπότητα από το κράτος της αμαρτίας, από την κατάρα της παραβάσεως του νόμου, από την εξουσία του σατανά. Εδώ και λύτρο αντίτιμο. Τι έλεγε σήμερα το αποστολικό ανάγνωσμα? Ότι αν το αίμα, λέει, των τράγων και μόσχων και σπουδός δαμάλεως ραντίζωσα τους και κυλωμένους αγιάζει προς την τυσσαρκός καθαρότητα, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος Αγίου
αιωνίου, εις αυτόν προσύνεγγεν άμωμον το Θεό, καθαρεί τη συνείδηση ημών από νεκρών έργων, εις το δύναστε λατρεύει Θεό ζώντη. Με απλά λόγια. Και στην Παλαιά Διαθήκη προσφέρονταν αίματα θυσιών και αυτά καθάριζαν το σώμα με τελετουργική έννοια, για εξωτερική δηλαδή κάθαρση του σώματος με τελετουργική έννοια, όχι κάθαρση από αμαρτίες. Ενώ το αίμα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδηση, την αμαρτωλή και ένοχη, από τα νεκρά έργα, τα έργα που νεκρώνει ο πνευματικός στον άνθρωπο και τον καθιστά ικανόν, έτσι, με καθαρή πλέον τη συνείδηση, να λατρεύει τον ζώντα, τον αληθινό Θεό. Γιατί έχει τόση δύναμη το αίμα του Χριστού? Διότι είναι το αίμα όχι απλώς ανθρώπου, αλλά θεανθρώπου. Γι' αυτό έχει άπειρη δύναμη. Γι' αυτό δεν μπορούσε να μας σώσει άγγελος. Κι άλλο άγγελος έπαιρνε σώμα και θυσιαζόταν, δεν μπορούσε να μας σώσει. Διότι μας σώζει ο Χριστός, διότι είναι και Θεός και άνθρωπος χωρίς κανένα ψεγάδι. Και στους αγγέλους βρίσκει ο Θεός κάτι σκολιών, κάποιο ψεγάδι, ατέλεια. Είναι τέλειος ο Χριστός. Και ως Θεός και ως άνθρωπος. Διαπνεύματος αιωνίου προσύνεγγενε αυτόν άμαμον το Θεό. Είναι τελείως άμαμο θύμα, καθαρό, και προσέφερε τον εαυτό του ως άνθρωπος, γιατί ως άνθρωπος θυσιάστηκε, η Θεότητα δεν παθαίνει τίποτε, αλλά ενωμένος με το αιώνιο πνεύμα. Δεν εννοεί το Άγιο Πνεύμα εδώ όπως νομίζουν οι ερμηνευτές, εννοεί το προσωπικό το πνεύμα, την θεότητά του. Γι' αυτό έχει άπειρη αξία. Θυμάμαι τον πατέρα Αγωστίνο που έλεγε ότι εάν υποθέσουμε ότι υπάρχουν στους άλλους πλανήτες λογικά όντα και αμάρτησαν όπως εμείς οι άνθρωποι, μία σταγόνα από το αίμα του θεανθρώπου που χύθηκε στο φρικτό Γολγοθά είναι αρκετή να εξαλείψει τα αμαρτήματα όλων των κατοίκων, όλων των πλανητών του σύμπαντος, των υποθετικών κατοίκων. Γιατί είναι το αίμα θεανθρώπου, όχι απλώς ανθρώπου, Θεού και ανθρώπου. Το χωρίο του Παύλου, που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως από την προς Ρωμαίους επιστολή, ο Θεός λέγει τον Χριστόν προέθετο ηλαστήριον εις ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού δια την πάρεση των προγεγονότων αμαρτημάτων τη ανοχή αυτού, προς ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον ασεβή. Με απλά λόγια, ο Θεός προόρισε το Χριστό να γίνει ηλαστήριο θύμα, να τιμωρηθεί για μας, να σταυρωθεί για μας, να βασανιστεί για μας, να πεθάνει για μας. Γιατί να τιμωρηθεί? Διότι αυτό απαιτούσε η δικαιοσύνη του Θεού. Επενεί κανείς ένα δικαστή που αθωώνει εγκληματίες? Όχι. Επειδή ο Θεός άφησε ατιμώρητα τα αμαρτήματα του παρελθόντος, αυτό θα πει πάρησης προγεγονότων αμαρτημάτων λόγω της ανοχής του, της αγάπης του που μας ανέχεται, και μπορούσε να αμφισβητηθεί η δικαιοσύνη του, να πούνε ο Θεός δεν είναι καλός, διότι άφησε ατιμώρητα τα αμαρτήματα και τα εγκλήματα των ασεβών τόσων αιώνων. Γι' αυτό ο Θεός
προώρησε τον Υιόν του να γίνει εξιδαστήριο θύμα, να τιμωρηθεί αυτός αντί για μας, για να διαλάμψει η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και η αγάπη του Θεού. Ο Σταυρός είναι δικαιοσύνη Θεού, αλλά και αγάπη Θεού, ώστε ο Θεός, λέει, να είναι δίκαιος, να διαλάμπει η δικαιοσύνη του και να δικαιώνει τον ασεβή και να σώζει τον ασεβή, που σημαίνει να διαλάμπει η αγάπη του. Δίκαιος και δικαιών τον ασεβή. Έτσι κάνει και ένα λογοπαίγνιο ο Απόστολος. Δίκαιος με την έννοια της νομικής δικαιοσύνης και δικαιών με την έννοια του σώζοντος. Δικαιώνουμε στη γραφή σημαίνει σώζω. Τελειώνω, δεν θα σας κρατήσω μέχρι τα μεσάνυχτα. Αδελφοί μου, στην εποχή μας περισσότερο από όλα τα πράγματα πρέπει να τονίζουμε το θέμα της μοναδικότητος της σωτηρίας που προσφέρεται δια του Χριστού και του χριστιανισμού. Οι πιστοί δεν έχουν παρά να ζητούν από τον Κύριο, τον Χριστό, τη σωτηρία και την επιτυγχάνουν δια της πίστεως, δια της ομολογίας, δια το πνευματικού αγώνος και δια της μετανοίας και της μετοχής στα μυστήρια της Εκκλησίας που όρισε ο ίδιος ο Χριστός. Θα πείτε όμως, και με τους αλαθρέσκους τι γίνεται? Αυτοί δεν θα σωθούν? Ο Θεός θέλει πάντα σαν τρόπο σωθήνε. Κάτι φανατική θέλουν να σωθούν μόνο αυτοί και να μην σωθούν οι άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, γιατί Αυτός δημιούργησε όλους τους ανθρώπους, Αυτός αγαπά όλους τους ανθρώπους, λοιπόν Αυτός λυπάται όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά πώς θα σωθούν, θα πείτε, αφού δεν ανήκουν στη χριστιανική θρησκεία, την εξαποκαλύψω στη μόνη αληθινή θρησκεία, τη μόνη οδό προς σωτηρίαν, αλλά ανήκουν σε ψεύτικες θρησκείες? Αδελφοί μου, εάν κανείς ακούσει το Ευαγγέλιο και δεν πιστεύσει, καταδικάζεται. Το λέει σαφώς ο Χριστός. Αλλά αυτοί οι οποίοι δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, δεν άκουσαν για τη χριστιανική θρησκεία, πώς θα καταδικαστούν? Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εάν ένας που ανήκει σε άλλη θρησκεία ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο της συνειδήσεως, τον άγραφο νόμο, τον έμφυτο νόμο, το ότι είναι απερίτμητος δεν ανήκει στο λαό του Θεού. Αυτό δεν θα λογιστεί σαν να είναι περιτετμημένος? Ουχή η ακροβιστία αυτού εις περιτομήν λογιστήσετε? Ρητορικό το ερώτημα. Ασφαλώς αυτός ο αλόθρησκος που δεν γνώρισε την αληθινή θρησκεία, αλλά βαδίζει σύμφωνα, του αρέσει το καλό και προσπαθεί να κάνει το καλό, λοιπόν θα κριθεί με τον νόμο της συνειδήσεως και θα θεωρηθεί σαν να ήταν Ισραηλίτης, σαν να ήταν χριστιανός, θα πούμε εμείς, και θα σωθεί. Δεν λέει ο Χριστός άντρες Νινεβία να στήσονται εν τη ημέρα της κρίσεως και κατακρινούσι την γενεάν ταύτην ότι επίστευσαν εις το κήρυγμα Ιωνά? Νινεβίτες, λέει, θα αναστηθούν την ημέρα της κρίσεως και θα κατακρίνουν εμάς, εάν εμείς δεν είμαστε εντάξει με το Ευαγγέλιο.
Όχι μόνο θα σωθούν, αλλά και θα μας δικάσουν. Τι νομίζετε, αδελφοί μου, ότι τους έσωσε ο Θεός προσωρινός εκεί λόγω της μετανοίας του και τους στείλει στην αιώνια κόλαση? Τους καλοπροαιρέτους τους σώζει ο Κύριος. Ας ανήκουν σε άλλες θρησκείες. Δικαιολογούνται. Εμείς φταίμε που δεν πήγαμε να τους κηρύξουμε τον Χριστό και τον Χριστιανισμό. Αλλά προσέξτε, θα σωθούν και αυτοί δυνάμει της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Δεν το ξέρουν αυτό. Θα το μάθουν όταν πεθάνουν πώς σώζονται. Τι είπε ο Χριστός? Θέλει πάντας ανθρώπους σωθεί. Τι λέει ο Παύλος για το Θεό? Θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Να σωθούν, λέει, πρώτα και μετά, λέει, να γνωρίσουν την αλήθεια. Αυτοί είναι στο πρώτο. Θα σωθούν αν και δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια, διότι δεν πήγαμε εμείς να τους κηρύξουμε. Με τα θάνατον όμως θα πληροφορηθούν και αυτοί ότι ο αληθινός Θεός είναι ο Χριστός και ο σωτήρας τους είναι ο Χριστός με τη θυσία του και την Ανάστασή του. Να διακηρύσουμε αυτή την εποχή, τη νέα εποχή που λένε οι άπιστοι, οι διαβολάνθρωποι, τη νέα τάξη πραγμάτων. Για μας η νέα τάξη πραγμάτων είναι η τάξη που έφερε ο Χριστός στον κόσμο για τους πιστούς. Να διακηρύσουμε ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός Κύριος και Θεός, γιατί είναι όλοι οι Θεότες, η μία Θεία Ουσία. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός Κύριος και Θεός. Ο Χριστός είναι ο μόνος αναμάρτητος και ως Θεός και ως άνθρωπος. Ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρ. Και ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία, η μόνη αληθινή θρησκεία. Και όταν λέμε χριστιανισμό, εννοούμε στην ανώθευτη μορφή του, την γνησία μορφή του, την αυθεντική μορφή του, την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι η πλήρης αλήθεια. Και όπου είναι η Ορθοδοξία, η μία πίστης, η ορθή πίστης, η σωστή πίστης, η σώζουσα πίστης, εκεί είναι και η Εκκλησία, η οποία επίσης έχει την μοναδικότητα, πιστεύω, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, την οποία ο Θεάνθρωπος περιεποιήσατο απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Στον Θεάνθρωπο Ιησού και Σωτήρα, σε αυτόν ανήκει η δόξα και η τιμή και η λατρεία των καρδιών μας εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Προσκυνούμε τα πάθη σου Χριστέ, προσκυνούμε τα πάθη σου Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Αμήν. Λοιπόν, ο Πάτερ Βυσσαρίων έγινε Άγιος και ευωδιάζει το λειψανό του και έχουν λυσάξει οι άπιστοι και οι άθεοι. Σε τι πως σκέπτονται οι άπιστοι και οι άθεοι? Σου λέει, αν υπάρχει Θεός, αν αυτά που λένε οι παπάδες είναι αληθινά, αν υπάρχει, αν ισχύει το Ευαγγέλιο, αν υπάρχουν Άγιοι, αν γίνονται θαύματα, εμείς τι βάξαμε? Έτσι σκέπτονται, γι' αυτό στενοχωρούνται, έχουν τύψεις και ενοχές. Τους τα είπα και στα κανάλια αυτό που σας λέω. Λοιπόν, τέλος, ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής να εορτάσετε, να εορτάσουμε όλοι με κατάληξη τα σεπτά πάθη του Κυρίου και να φτάσουμε στο Πάσχα στην ένδοξη Ανάσταση, να αναστενόμεθα συνεχώς πνευματικώς. Πέφτομε, να αναστενόμεθα, να σηκωνόμαστε.
δια μετανοίας και αγώνος πνευματικού και διορθώσεως και βελτιώσεως να αναστενόμεθα πνευματικώς και την ημέρα της κοινής Αναστάσεως να τύχομαι εν δόξω Αναστάσεως, σωτηρίας μεταδόξης αιωνίου. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Όλοι μαζί. Να πούμε, δεν θα ψάλλουμε, το απολυτίκιο της Μεγάλης Παρασκευής και το διευχών. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό ψηλωθείς και τη λόγη και τη θείς, την αθανασία επίγασας ανθρώπης σωτήρη μον δόξαση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό Πάσχα.